Δεν είναι ότι ο μισθός τελειώνει στις 19 μέρες και το 76% έχει μειώσει και τα τρόφιμα λόγω των υψηλών τιμών. Δηλαδή και οι μισθωτοί είναι φτωχοί. Αλλά και με τα απογευματινά χειρουργεία καλούνται οι ασφαλισμένοι να ξαναπληρώσουν για την υγεία τους. Είναι απαράδεκτο και προκλητικό. Και σας το λέω γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πριν λίγες μέρες είχε μια επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα της υγείας και έβαζε όλα τα αιτήματα των υγειονομικών και για προσλήψεις και για να ανοίξουν όλες οι ΜΕΔ και για αυξήσεις μισθών κλπ. Και τα λέω γιατί δεν είναι αιτήματα μόνο των υγειονομικών, είναι αιτήματα όλου του λαού για να έχει δημόσια και δωρεάν υγεία με σύγχρονες συνθήκες. Θέλω να σας πω και να σας παραδώσω κιόλας και τα πρακτικά της Βουλής την απάντηση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τα θέματα που βάλαμε ήταν συγκεκριμένα. Είχαμε κάνει περιοδιές και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, αναδεικνύοντας όλες τις ελλείψεις, τα κενά και τις ανάγκες. Η απάντησή του ήταν η εξής. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση συγκεκριμένη. Όσοι συνήθως κάνουν οι υπουργοί. Δεύτερον, μας είπε ότι είμαστε μίζεροι. Γιατί δεν αναγνωρίζουμε το μεγάλο τους έργο. Εδώ γράφονται, να τα διαβάσετε. Ποιο είναι το μεγάλο τους έργο? Ότι δίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά στα νοσοκομεία. Γιατί πράγμα για προσλήψεις? Όχι βέβαια, για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Όχι βέβαια, για αυξήσεις μισθών, ούτε. Γιατί τις δίνουνε, γιατί δίνουν λεφτά στα νοσοκομεία, για να τα ξαναβάψουνε και να ανανεώσουνε τις κλίνες. Χρειάζονται, βεβαίως, αλλά δεν είναι οι πρώτες ανάγκες. Γιατί το κάνει όμως, εμείς σας λέμε καθαρά, να είσαστε υποψιασμένοι. Θέλουνε να δώσουνε κλίνες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Είναι ένα σχέδιο από παλιά που οι αγώνες των υγειονομικών το έχουν καθυστερήσει. Γι' αυτό λοιπόν ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Όπως προχτές οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ ματαιώσανε να κλείσουν 31 του Μάρτη τη ΛΑΡΚΟ και πήραν παράταση 40 μέρες ακόμα και θα είναι μέρες αγωνιστικές για να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε μαζικά δυναμικά ακόμα πιο πολύ για να μην λειτουργήσουν τα ιδιωτικά χειρουργεία μέσω τα δημόσια νοσοκομεία. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Είμαστε εδώ πέρα μαζί σας, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη φορά, για το ζήτημα των απογευματινών χειρουργείων. Συνάδελφοι, να πούμε ότι με αυτή την κατάσταση τράπηκε και η ντροπή με το γεγονός ότι εκμεταλλεύονται και μετατρέπουν σε μπίζνα την υγεία. Για τον λόγο αυτό το Εργατικό Κέντρο Πειραιά είναι εδώ πέρα, είναι δίπλα σας. Το ζήτημα της δημόσιας και δωρεάν υγείας και της ικανοποίησης των ετοιμάτων των σωματείων των υγειονομικών μας αφορά όλους, γιατί εμείς αποκλειόμαστε από τις υπηρεσίες οι οποίες προσφέρεται ως αγαθό και όχι σε εμπόρευμα όπως πάνε το μετατρέψουνε. Για τον λόγο αυτό έχουμε ζητήσει συνάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου με σκοπό να θέσουμε τα αιτήματά μας και ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Για τον λόγο αυτό το λέμε πως εδώ πέρα θα είμαστε όποτε χρειαστεί στην πρώτη γραμμή μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με το λαό της περιοχής για να μην αφήσουμε αυτό το έκτρωμα να συνεχιστεί. Δίνουμε
και σήμερα το παρόν και θα το δώσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει πλατιά ενημέρωση και στους χώρους δουλειάς από τα σωματεία σας, με σκοπό εργαζόμενοι και ο λαός να αντιληφθούν αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούν εδώ πέρα να μας εμφανίσουν ως πρόοδο. Την ίδια στιγμή που οι ελλείψεις γιγαντώνονται και το επόμενο διάστημα τα κενά τα οποία ήδη υπάρχουν θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερα. Συνεχίζουμε. Σπυρωνόμαστε γύρω από το σωματείο, πραγματικά για να είναι η δημόσια υγεία ένα αγαθό για όλους μας και όχι εμπόρευμα. Όρθιο το σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Τους υγειονομικούς που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν τον άρρωστο και όχι την κερδοφορία. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι υγειονομικοί, θα είχαμε πολλαπλάσια θύματα από την πανδημία. Γιατί απλά το σύστημα υγείας δεν ήταν φτιαγμένο για να δουλεύει με γνώμονα την προστασία της υγείας του κόσμου. Ζούμε χρόνια τώρα, από τα τέλη της δεκαετίας του 90, βήμα το βήμα, να αποσταθρωθεί, να υπονομευτεί, να μπει το χρήμα όλο και περισσότερο σαν κριτήριο της παροχής υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας υπεσκέλισαν τις δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες. Όλο και πληρώνουμε από μια σειρά μεριές για τις ανάγκες υγείας, φάρμακα, θεραπείες, εκτάσεις. Αυτό που κάνει το Υπουργείο τους τελευταίους μήνες είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δηλαδή βάζει 1 ευρώ να πληρώνουμε έξτρα για κάθε συνταγή. Βάζει να πληρώνουμε 3 ευρώ έξτρα για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων. Βάζει μέχρι 3 ευρώ επιπλέον αύξηση για να πληρώνουμε τα γενώσιμα. Ήρθε τώρα αυτό με το απογευματινό χειρουργείο και έρχεται, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, το επόμενο διάστημα. Όλοι οι γιατροί, πάτε σκύλια, λέστε, πηγαίνετε σε ιδιώτες, πηγαίνετε σε νοσοκομεία ιδιωτικά, ανοίξτε ιατρία για να γίνει το πραγματικό βάχαρο στα νοσοκομεία. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα οποία ίσχυαν μέχρι τώρα, αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Εμείς όμως, επειδή δεν ξεχνάμε και επειδή ο αγώνας έχει αποτέλεσμα και από ό,τι μαθαίνω, σήμερα εδώ δεν έγινε το χειρουργείο το προγραμματισμένο. Είναι και αυτό μια άσκηση πίεσης και πρέπει να το καταγράψουμε. Έτσι και στον Ευαγγελισμό ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης και μόλις είδε το πολλαπλάσιο κόσμο από εδώ, σηκώθηκε και έφυγε για να γίνει τελικά μόνο ένα χειρουργείο. Ο λαός έχει τη δύναμη σε ενότητα με τους υγειονομικούς. Και σαν συνταξιούχος υγειονομικός σας λέω ότι την άλλη Τρίτη υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την Αττική, φανατική συγκέντρωση των συνταξιούχων με κύριο ζήτημα αυτό της υγείας και της ακρίβειας. Γεια σας, καλό αγώνα!